Ελάτε να ανοίξουμε την αθλητική μας ενότητα. Η Μαρία Πετρούτσου είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Νικολέτα, και με έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Γιώργο Σταυρόπουλο, τον προπονητή της ομάδας βόλεϊ της ΓΕΗ, των ανδρών. Καλώς ήρθατε, κύριε Σταυρόπουλε. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να πούμε, Νικολέτα, για τον κόσμο ότι η ομάδα της ΓΕΗ εντυπωσιάζει και φέτος, όπως άλλωστε το κάνει τα τελευταία χρόνια στο τοπικό πρωτάθλημα. Είναι αίτητη μέχρι στιγμής, οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Και να ξεκινήσουμε από αυτό, θα έλεγα, κύριε Σταυρόπουλε. 7 αγωνιστικές έχουν πραγματοποιηθεί. Να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό της μέχρι τώρα παρουσίας της ομάδας. Ναι, βέβαια. Η ομάδα των ανδρών κάνει τα τελευταία χρόνια μεγάλη προσπάθεια και έχει μια σταθερότητα. Γιατί υπάρχει μια γκάμα παιχτών από τις ακαδημίες που ξεκινάνε και παιδιών που βρίσκονται εδώ στην περιοχή μας και βοηθάνε και γίνεται μια συνολική δουλειά και από τη διοίκηση να υπάρχει αυτή η σταθερότητα, να παίζουμε καλό βόλεϊ και να μπορούμε να ανταπεξερωθούμε στο πρωτάθλημα και οι στόχοι πάντα είναι υψηλοί. Υπάρχουν μυστικά και συγγνώμη τώρα που διακόπτω, υπάρχουν μυστικά. Γιατί ακούω εδώ τη Μαρία και δίνει το ρεπορτάζ και λέει σερί τόσες νίκες. Μια πολύ καλή πορεία. Και όχι μόνο αυτό, έχουν χάσει μόνο ένα σετ, δηλαδή και χωρίς σετ. Ναι, χάθηκε ένα σετ στην πρώτη αγωνιστική. Κοιτάξτε, μυστικά, δουλειά. Δουλειά. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό. Τα παιδιά συμμετέχουν στις προπονήσεις, ακολουθούν ό,τι πρόγραμμα υπάρχει στην προπόνηση. Σωστά. Και από εκεί πέρα βγαίνει όλο αυτό στο παιχνίδι. Και είναι σημαντικό μετά με τις ικανότητες που έχουν να μπορούν να το καλό κλίμα και η δουλειά που γίνεται όλα νομίζω παίζουν το ρόλο τους. Κύριε Σταυρόπουλε, τα δύο τελευταία χρόνια η ομάδα της ΓΕΗ είναι πρωταθλήτρια Κρήτης, έχει φτάσει στα μπαράζ. Την πρώτη χρονιά αποκλείστηκε στο tie break από τη Λαμία, πέρσι από την διοργανώτρια ομάδα του Κόρυβου Αμαλιάδα, σε ένα παιχνίδι έτσι όπου υπήρξαν και έντονα παράπονα για τη διαιτησία. Φαντάζομαι ότι ο στόχος για την άνοδο στην Α2 υπάρχει και φέτος, έτσι. Πάντα. Ξεκινάμε τον πρώτο στόχο, το πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα υπάρχει η διαδικασία των μπαράζ. Mm-hmm. Και φέτος θα κάνουμε τη μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε αναχτίσει τις δυνάμεις μας και πραγματικά αυτό πρέπει να ευχαριστήσω τα παιδιά και τη διοίκηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν γίνεται μια προσπάθεια συνεχόμενη και να μην έρχεται το αποτέλεσμα. Σωστά. Και ο κύριος Γιαννόπουλος είναι στο πλευρό σας όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω. Κατά κύριο λόγο είναι αυτός που σηκώνει το βάρος. Όλο το βάρος αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι σημαντικό που να βάζουμε πάντα ψηλούς στόχους και πιστεύω ότι φέτος με την προσπάθεια των παιδιών υγεία να έχουμε, mm-hmm. είναι ένα βασικό κομμάτι να τα καταφέρουμε. Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που έχει λείψει ενδεχομένως μέχρι τώρα από την ομάδα που δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτό το άλμα που φαντάζομαι και εσείς το θέλετε ως προπονητικό τμήμος διοίκησης, αλλά και κυρίως οι παίκτες που έχουν ένα υψηλό κίνητρο, έτσι, γιατί είναι η ανταμοιβή τους αυτή μέσα από τη δουλειά που κάνουν. Κοιτάξτε, προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια, όχι, στην Κρήτη να γίνεται ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όσο θα υπάρχουν αρκετές ομάδες και θα ανταγωνίζεται μία την άλλη, θα είμαστε σε καλό επίπεδο το να καταφέρνει η καλύτερη ομάδα που θα βγαίνει πρωταθλήτρια να πηγαίνει υπάρξια να διεκδικήσει. Μπράβο. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δόξα τω Θεώ, φέτος υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχουν 8 ομάδες, οι 7 είναι ανταγωνιστικές και αυτό μας βοηθάει και εμάς να δουλεύουμε πολύ περισσότερο και να προσπαθούμε σε κάθε αγώνα να δίνουμε το 100%. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν το πρωτάθλημα. Να σταθούμε λίγο να μιλήσουμε για το δυναμικό της ΓΕΗ, το οποίο όπως είπατε και πριν στηρίζεται στα δικά της τα παιδιά. Τα παιδιά προέρχονται από τις υποδομές. Είχαμε και μια προσθήκη ωστόσο του Αντωνίου αναγνώστου. Του αναγνώστου που ήρθε από τα Τρίκαλα ως φοιτητής. Πείτε μας έτσι λίγο για τα παιδιά της ΓΕΗ. Ναι, οι ακαδημίες της ΓΕΗ πάντα είναι το φυτώριό μας που από εκεί. Κάθε χρόνο βγαίνουν αρκετά παιδιά, όπως πέρσι και το παιδικό τα κατάφερε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να πάρει τη δεύτερη θέση. Και ένας το 2005 και 2006 τα είχε καταφέρει. Ο κύριος Νικητάκης εκεί. Ναι, βέβαια, κάνει γίνεται πολύ πάρα καλή πολύ καλή δουλειά, δουλειά κάτω στις υποδομές. Όπως και το εφηβικό, το παπαιδικό. Σωστά, όλες οι υποδομές. Είναι ένα σημαντικό και φέτος καταφέραμε να κάνουμε αυτό, να παντρέψουμε τα μικρά παιδιά, τους μικρούς ηλικιακά με τους άντρες. Και έχει mm-hmm. πετύχει μέχρι τώρα και είναι σημαντικό γιατί αποκτούν και εμπειρίες τα παιδιά. Μυστικό, εγώ πιστεύω ότι πάντα υπάρχει, είναι η καλή χημεία
Και η ΓΕΗ είναι μια οικογένεια που μπορεί και τα καταφέρνει κάθε χρόνο σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Συμβάλλει πάρα πολύ διοίκηση και ο κύριος Γιαννόπουλος είναι πολύ κοντά σε όλα τα παιδιά, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Και έτσι φτάνουμε στους στόχους που θέτει από την αρχή η ομάδα. Είναι σημαντικό, Νικολέτα, ότι στις υποδομές γίνεται τέτοια δουλειά που όλα τα παιδιά αξιοποιούνται, όπως είπε και ο κύριος Σταυρόπουλος. Οπότε και τα μικρά παιδιά, ξέρεις, έχουν κίνητρο να παίξουν στη μεγάλη, την ανδρική ομάδα. Είναι άλλωστε ο στόχος κάθε έφηβου και κάθε παιδί. Οπότε υπάρχει έτσι αυτή η συνεργασία. Η προσθήκη κάποιων παιχτών, όπως μιλήσατε για τον αναγνώστο, τον Πέτρο, αυτή τη στιγμή, είναι ένα παιδί που μας ήρθε με πολλές φιλοδοξίες. Και αυτό μου έκανε με τεράστια εντύπωση όταν μου είπε ότι εγώ θέλω να φτάσω ψηλά. Να δουλέψω. Καλό είναι αυτό. Μου λέει coach και θέλω να φτάσω ψηλά. Άρα όταν σου λέει ένα παιδί κάτι τέτοιο από εκεί πέρα, το μόνο που σου μένει να προσπαθήσει μαζί του να τα καταφέρει. Ναι, ωραίο πράγμα να το λέει αυτό κάποιος. Θέλω να δουλέψω και να πάω ψηλά. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και μιας και ο λόγος έτσι για τις υποδομές, και εγώ θέλω να σταθούμε, γιατί ξέρω το πόσο έτσι επιμελημένη δουλειά γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στα τμήματα των υποδομών. Είναι σημαντικό να αναδεικνύονται παίκτες από εκεί, γιατί αυτό αποτελεί το παρόν αλλά και το μέλλον του συλλόγου, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο άλλωστε σε μια ομάδα. Να έχει παρόν, να έχει και μέλλον. Βέβαια. Είναι η συνέχεια. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Απλά φέτος είναι τα περισσότερα τρίτη λυκείου και τα εύχομαι καλή επιτυχία στις εξετάσεις. Που πραγματικά έχουν φτάσει σε καλό επίπεδο. Θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να παίζουν και σε ομάδες Α2. Μάλιστα. Θα υπάρχουν παιδιά. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο, τους ευχόμαστε αυτούς και τους γονείς τους να έχουν καλή επιτυχία, δύναμη. Και από εκεί πέρα, όπου αλλού πάνε, να παίξουν το άθλημα που αγαπάνε. Γιατί η ΓΕΗ αυτή τη στιγμή έχει αρκετούς αθλητές σε όλη την Ελλάδα. Και είναι σημαντικό, όπως και στις εθνικές ομάδες και προεθνικές, αγόρια, κορίτσια, έχει κάνει τεράστιο βήμα για το κριτικό και το πανελλήνιο βόλιο. Νομίζω ότι πιάσετε μια πολύ ευαίσθητη χορδή σε αυτό που λέγεται αθλητισμός και σχολείο. Ο συνδυασμός. Πονεμένο κομμάτι. Έτσι. Και νομίζω ότι και πολλοί γονείς και πολλά παιδιά που αγαπάνε τον αθλητισμό πολλές φορές αναγκάζονται να κάνουν ένα-δύο βήματα πίσω και να πούν τώρα πρέπει να αφιερωθώ σε αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα και το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν βοηθάει. Όχι, δεν βοηθάει. Το συνδυασμό και δεν ξέρω τι έχετε κι εσείς να πείτε στα παιδιά αυτά τα οποία και τους γονείς που μας παρακολουθούν τώρα. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό όπως λέτε γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα δεν βοηθάει πάρα πολύ. Όπως ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι εγκαταστάσεις που δεν έχουμε. Είναι και αυτό ένα θέμα. Για να μπορούν να προγραμματίζουν περισσότερο και καλύτερα τα παιδιά με τα μαθήματά τους και τις προπονήσεις. Γιατί οι προπονήσεις εγώ πιστεύω ότι τον άνθρωπο, ειδικά το παιδί, του δίνει άλλα κίνητρα, πολύ περισσότερα. Του καθαρίζει το μυαλό, το σώμα, του δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Τον βοηθάει και στα μαθήματά του. Mm-hmm. Γιατί σίγουρα. Ειδικά το βόλιο είναι ένα άθλημα που θέλει σκέψη πάρα πολύ. Μάλιστα. Και αυτό που θέλω να πω στους γονείς είναι να τα παρατρύνουν τα παιδιά στον αθλητισμό, να έρθουν να γνωρίζουν το βόλιο. Είναι ένα σημαντικό που βλέπω ότι το βόλι δεν το ξέρουν οι περισσότεροι γονείς και έτσι το παραμελούν σαν άθλημα και ειδικά για τα αγόρια. Είναι ένα άθλημα που τους βοηθήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και σωστά. Κάνω έκκληση στους γονείς να έρθουν απλά να το γνωρίσουν. Και πέρα τα παιδιά, αν θέλουν να ακολουθήσουν, πολύ ευχαρίστω να τα βοηθήσουμε κι εμείς. Και ένα άθλημα, βέβαια, που μας έχει δώσει και σημαντικές επιτυχίες. Έτσι, και οι εθνικές μας ομάδες τώρα προκρίθηκαν, μιας και αναφέρουμε σχετικά, στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και άντρες και γυναίκες. Οπότε το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Βέβαια. Η δική μου η χαρά είναι διπλή στους άντρες, γιατί έχω πρώην αθλητές δική μου. Εκεί ήμουν στην Εθνική Εφήβων πριν κάτι χρόνια. Όπως είναι ο Πρωτοψάλτης, ο Κουμεντάκης, ο Κοκκινάκης. Και τους βλέπετε όλα τώρα αυτά τα παιδιά. Να ξεχωρίζουν. Είναι σημαντικό να βλέπω να έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο και αυτή τη στιγμή να έχουν κάτι πολύ μεγάλη η πρόκριση για το ελληνικό βόλεϊ που το περιμένουμε χρόνια άλλωστε να γίνει κάτι σωστά, τέτοιο. Σωστά. Και μια και για το βόλεϊ ο λόγος, επειδή είστε και ομοσπονδιακός περιφερειακός προπονητής της Ανατολικής Κρήτης στα Αγόρια, υπάρχουν παιδιά στην Κρήτη, υπάρχουν ταλέντα σε ό,τι αφορά το άθλημα του βόλεϊ? Αυτή τη στιγμή σαν όμως είμαστε, δεν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος σε αυτό το κομμάτι, αλλά γίνεται τεράστια προσπάθεια. Έρχονται καινούργια παιδιά. Με χαροποιεί φέτος που ήρθαν αρκετά καινούργια παιδιά, μικρής ηλικίας σε αγόρια. Αυτό,
και θέλουν να έρθουν ακόμα περισσότερα για να μπορέσουμε όντως από εκεί να ανακαλύψουμε και τα ταλέντα που αύριο μεθαύριο θα στελεχώσουν και τις εθνικές ομάδες. Βέβαια. Πολύ σωστά. Να κάνουμε μία αναφορά και στο παιχνίδι της Κυριακής. Αγωνίζεται με τα Χανιά. Με τα Χανιά, Σουφουκού, έτσι, ναι. Εδώ, 6 ώρα την Κυριακή στο Λίντο. Είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ. Και είναι δύο ανταγωνιστικές ομάδες που προσφέρουν πάρα πολύ φοβερό θέαμα αυτή τη στιγμή, γιατί και εκείνοι αποτελούνται από μικρές ηλικίες παιδιά. Mm-hmm. Έχουν παντρέψει τους μεγάλους με τους μικρούς και γίνεται τεράστια προσπάθεια. Και το θέμα θα είναι εκπληκτικό. Όσοι θα μπορέσουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν, πιστεύω θα μείνουν ευχαριστημένοι. Βέβαια, ο Σουφουκού Χανίων που είχε και την παρουσία σε εθνικές κατηγορίες είναι μια ομάδα έμπειρη, οπότε σίγουρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το φετινό πρωτάθλημα κάναμε μια αναφορά προηγουμένως. Θέλουμε να σταθούμε λίγο παραπάνω, γιατί βλέποντας κανείς τη βαθμολογία με εσάς αίτητους, στις άλλες ομάδες να έχουν κάνει κάποιες ήττες, δίνει την αίσθηση ότι είναι δύο ταχυτήτων εσείς και απ' την άλλη όλοι οι άλλοι είναι, έτσι ή όχι. Έτσι δείχνει βαθμολογικά. Δεν είναι. Απλά εμείς σαν σύλλογος έχουμε μια σταθερότητα. Αυτό που σας έλεγα πριν, ότι γίνεται η δουλειά, είναι μεν με εραστέχνες αθλητές που κάνουν το χόμπι τους, αλλά η δουλειά είναι επαγγελματική. Και προσπαθούν τα παιδιά να, όσο γίνεται, πολύ περισσότερο να ακολουθήσουν αυτό. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο βγαίνουν στα παιχνίδια. Σωστά. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό. Αν τα καταφέρουν και οι υπόλοιπες ομάδες να το κάνουν, θα είναι διαφορετικά και τα αποτελέσματα. Εμένα δεν με ικανοποιεί ότι χαίρομαι πάρα πολύ ότι κερδίζω τα παιχνίδια. Εγώ θέλω να υπάρχει ανταγωνισμός. Όπως σας είπα πριν, η ομάδα που θα πάει στα μπαράζ πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Βέβαια, για να αντιμετωπίσει καλύτερες ομάδες με μεγαλύτερη εμπειρία, αν θέλετε, και σε υψηλότερο επίπεδο. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει η Κρήτη να βοηθήσει την ομάδα που θα πάει μπροστά, να τη βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο. Να έχει πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Στα μπαράζ, βέβαια, να φτάσει η ομάδα εφόσον κατακτήσει το πρωτάθλημα και να τα καταφέρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα σε όλες τις ομάδες και σε όλο τον αθλητισμό γενικά καλή χρονιά, υγεία προπάντων. Και όσο μπορείτε να είστε κοντά στο άθλημά μας. Είναι σημαντικό. Η προβολή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Να είστε καλά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.